Το μοναστήρι, παιδιά μου, χρονολογείται τον 12ο αιώνα και είναι σταυροποιιακή η μονή. Τότε όλα τα μοναστήρια της Ελλάδος, τα γνωστά, υπήγοντος στο Πατριαρχείο, σταυροποιιακά. Μετά από το χωρισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τότε ανήκουμε τώρα στην Εκκλησία της Ελλάδος. Έχουν ξεχωρίσει τα σημεία. Από τότε λειτουργήσε ανδρώα η μονή ολόκληρους αυτούς τους αιώνας. 8 αιώνες ανδρώα μονή με ανεπτυγμένες καταστάσεις και σε μια περίοδο λέει είχε 70 καλογύρους σε μια περίοδο προ 300 χρόνια. Όμως οι περιστάσεις, οι εθνικές και άλλες καταστάσεις μέσα στην τουρκοκρατία, το μοναστήρι είχε πάθει αβαρίες μεγάλες και σε μια περίοδο έμεινε ένα διάστημα χωρίς μοναχούς. Του είχαν εγκαταλείψει λόγω των περιστάσεων. Και ερχόμεθα στο 1821, πρωτύτερα θέλω να σας πω, έχει μια ανακαίνιση η τοιχογραφία της μονής το 1740 περίπου. Έχει κάποιος ηγούμενος από τη μονή, ήθελε να ανανεώσει την τοιχογραφία, να κάνει καινούρια και μοντέρνα. Αλλά ατυχώς, παιδιά μου, εχάλασε την βυζαντινή τοιχογραφία που είναι μέσα και θα τη δείτε. Εκεί που έχουν σκαλίσει με το σμήλα και κολλήσαν την νεότερη τοιχογραφία, μέσα είναι η παλαιά τοιχογραφία, η βυζαντινή καθεαυτού τοιχογραφία. Όμως δεν ήταν τόσο επιτυχημένη η δεύτερη όπως η πρώτη. Δεν θα σας παραλείψω να σας πω πώς λέγεται δαδί το μοναστήρι, η ονομασία του. Στο 21, παιδιά, δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα που έχουμε ασύρματη και οι τηλεπικοινωνίες που τώρα όπου να είσαι στ' άκρα του κόσμου σε βλέπουν και όπως βλέπετε. Και στη Λαμία ίδρευε ο Κιουταχής με 12.000 τουρκαλάδες, στρατό δηλαδή, και ετοιμάζεται να περάσει από την Ελλάδα, από τη στερεά Ελλάδα προς την Πελοπόννησο, να πάει να ενισχύσει τον τότε, το όνομά του με διαφεύγει, τότε που οι Έλληνες, τότε ο Κολοκοτρώνης, τον διέλυσε, τον Ιμπραήμ, τώρα τον διέλυσε, και θέλανε από τη Λαμία οι 12.000 να κατεβούν στην Πελοπόννησο να ενισχύσουν τον Ιμπραήμ. Όμως εδώ στην Ελλάδα, στη στερεά Ελλάδα, εκεί διαλύθηκε αυτός ο στρατός από την αντίσταση των Ελλήνων, των πατριωτών εδώ της στερεάς Ελλάδος, και ήταν ο Ανδρούτσος ως αρχηγός, έχει δράσει μεγάλη εδώ πέρα, ας πούμε. Εδώ του είχαν ως καταφύγιο το μοναστήρι. Δεν σας εξήγησα όμως πώς λέγεται δαδί. Για να επικοινωνούν λοιπόν σαν ασύρματο, απέναντι από τον μπράλο είχανε κατασκόπους, φύλακες, και πώς θα επικοινωνούσανε μέσω που δεν υπήρχε ασύρματος, ούτε τηλέφωνο δεν υπήρχε. Τη νύχτα που λέτε, παιδιά, κόβανε από τα δέντρα της καρδιάς το ελάτου, αυτό μέσα έχει ένα, λέγεται δαδί, και το άναβαν φωτιά εκεί στον μπράλο
Και άλλο ένα άναβε από εδώ και κάνανε σινιάλα, καταλάβαιναν δηλαδή, συνούνταν με τον τρόπο τα σκηνήσεις του κιουταχή. Που πάει, που κινείται και μέσα στη γραβιά έχει δώσει σκληρή μάχη με τους τους στερεολαδίτες, δηλαδή τους αντάρτες τότε, τους καπεταναίους. Αλλά σε μια στιγμή περίσχυσαν στη γραβιά οι Τούρκοι και φεύγοντας τη νύχτα ο Ανδρούτσος ήρθανε στο μοναστήρι του Δαδίου. Ήρθανε στην πόλη Αμφίκλια που λέγεται. Τώρα λέγεται Δαδί από αυτή την περίπτωση. Ήρθανε στο Δαδί εδώ και συνήψανε άλλη πιο σκληρή μάχη κάτω που είναι ένα παρεκκλήσιο Άγιος Αθανάσιος. Εκεί ο Ανδρούτσος εξασθένησε και πήγανε να τον πιάσουν αιχμάλωτο σχεδόν και χάρη ενός δαδιώτου όνομα Γαβρίλ. Ο δαδιώτης ήταν ένας πελώριος άνδρας, δύο μέτρα και ο γερός, και τον κόβει στην πλάτη του να δούτσο και τον φέρνει εδώ στο μοναστήρι. Είναι για να γελάσει και κανείς.